Πάω στον επόμενο συνομιλητή μας. Είναι ο κύριος Γιάννης Σιτζές, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, απόφοιτος Σχολής Εθνικής Άμυνας και κάτοχος μεταπτυχιακού στην εφαρμοσμένη στρατηγική και διεθνή ασφάλεια. Σήμερα είναι τομεάρχης στα ζητήματα άμυνας, εθνικής άμυνας, στο κοινοβουλευτικό κόμμα της Νίκης. Καλημέρα κύριε Σιτζέ. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, σε εσάς και τους ακροάτες σας. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση στην πρόσκληση. Κύριε Σιτζέ, είμαστε σχεδόν μία εβδομάδα, βαριά, πριν την έλευση της μεγάλης αντιπροσωπείας υπό τον πρόεδρο της τουρκικής δημοκρατίας, τον κύριο Ταγίπ Ερντογάν, και η συζήτηση με αφορμή και τα όσα τεκταίνονται στη Μέση Ανατολή έχει ανάψει για τα καλά. Παρατηρώ ότι είστε από εκείνους, και μάλιστα με εμπειρία στο στράτευμα, ο οποίος διατυπώνει μία άποψη με πολιτικά και γεωπολιτικά χαρακτηριστικά, ότι υπάρχει ο φόβος να βαδίσουμε στο δρόμο της Συμφωνίας της Μαδρίτης, από την οποία τελικά έμειναν μόνο οι υποχρεώσεις της Ελλάδας και οι απαιτήσεις της Τουρκίας. Μάλιστα, έτσι ακριβώς είναι. Γιατί αυτό μπορούμε να συνάγουμε σαν ένα ασφαλές συμπέρασμα και δεν είναι μόνο δικό μου, θα μπορούσα να σας πω και κάποιους άλλους πιο αξιόπιστους από μένα που το έχουν εκφράσει, ότι αυτή είναι η επιθυμία της Τουρκίας. Δημιουργεί μια κρίση, επιτυχάνει ένα ψυχολογικό αποτέλεσμα και μέσω μιας έτσι διαδικασίας διαπραγματεύσεων όπως και αυτή τώρα, όπως και παλιότερα στο παρελθόν έχουμε άλλες αντίστοιχες διαπραγματεύσεις, προσπαθεί να περάσει σε ένα χαρτί κάποια, όπως τα είπατε και εσείς, κάποιες διεκδικήσεις, κάποια ζωτικά συμφέροντα και αυτό να γίνει μια βάση για περισσότερες διεκδικήσεις στο μέλλον. Και αν το δούμε έτσι από το 1974 και το 1976, αν κάποιος μελετήσει πολύ λίγο, έτσι, δεν χρειάζεται κάποιος ειδικός, οι απαιτήσεις αυξάνονται συνεχώς. Το 1976 είχαμε μόνο το θέμα της υφαλοκρηπίδας και σήμερα έχουμε 1.002 θέματα και υπάρχει φυσικά ο κίνδυνος αυτά τώρα να επικαιροποιηθούν ξανά στην Αθήνα, να έχουμε δηλαδή μια Μανδρίτη στην Αθήνα και να δεχτούμε ότι όντως ξανά ότι έχουν ζωτικά συμφέροντα στο Αιγαίο και δεν ξέρω ποιες άλλες συμφωνίες. Και θα μου επιτρέψετε να πω εδώ πέρα ότι ενώ ας πούμε προεκλογικά ο κ. Πρωθυπουργός είχε πει για μια διαφορά την οποία αν χρειάζεται να την λύσουμε και στη Χάγη, τώρα βλέπουμε να έχει ένα επιτελείο 300 ατόμων. Εμένα μου θυμίζει θα να αποφασίσουμε την Τουρκία να κάνουμε μια στρατηγική συμπόρευση, να είναι δηλαδή ο στρατηγικός μας εταίρος, και έρχεται όλο το επιτελείο, όλοι οι επιχειρηματίες να υπογράψουμε ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει για να προχωρήσουν όλα μπροστά. Νομίζω αυτό είναι μια έτσι. Δεν καταλαβαίνω τη λογική. Υπάρχει ένα θέμα της οριοθέτησης. Όλα τα υπόλοιπα, στη δικιά μου τουλάχιστον λογική, δεν κολλάνε. Πρέπει να λύσουμε το ένα που όλοι διατείνονται, υπάρχει μόνη διαφορά, και μετά να δούμε τα υπόλοιπα. Ο αντίλογος εδώ, και το ξέρετε κύριε Σιτζέ, είναι ότι αφού σε ζητήματα χαμηλής πολιτικής μπορεί να υπάρχει έδαφος συνεννόησης, γιατί να το αποφύγουμε, γιατί να εμφανιζόμαστε κατά ενός διαλόγου με την Τουρκία? Γιατί αυτό νομίζω είναι προσποιητό ότι υπάρχουν έτσι διάβλοι επικοινωνίας, αλλά χάνουμε τα ουσιαστικά και τα σημαντικά, γιατί εμείς αποστερούμαστε από κυριαρχικά δικαιώματα και από άσκηση κυριαρχίας, όπως ας πούμε είναι τα χωρικά ύδατα, εδώ και πολλά χρόνια. Να θυμίσω ότι είμαστε από τις 6-7 χώρες που έχουμε ακόμα 6 ναυτικά μίλια χωρικά ύδατα, ενώ άλλες 186 χώρες έχουν προβεί σε 12 ναυτικά μίλια και σε εκμετάλλευση της ΑΟΣ. Αυτό μας στερεί από πάρα πολλά, έτσι, πάρα πολλούς και οικονομικούς πόρους. Να πούμε μόνο ότι μόνο την αλία κάποιος να σκεφτεί που είναι υλοποιήσιμη αύριο, αν εμείς είτε αυξάναμε τα χωρικά μας ύδατα, είτε προχωρήσαμε σε μια ανακήρυξη της ΑΟΣ. Είχαμε φυσικά τον έλεγχο του μεγαλύτερου μέρους του Αιγαίου όσον αφορά την αλία. Πόση μεγάλη οικονομική επίπτωση θα έχει, ας πούμε, για την Ελλάδα? Δεν μιλάμε για τα κοιτάσματα, τα οποία θέλουν και κάποια έτσι χρόνια για να αποδώσουν. Επομένως, πρέπει να δούμε τα σημαντικά και όχι κάποια άλλα τα οποία μας δημιουργούν μια ψευδέστηση ότι εντάξει, τα έχουμε καλά. Αλλά εδώ έχουμε απειλές πολέμου. Κινούμαστε στον τρόπο που θέλει να κινούμαστε η Τουρκία και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μας περιποιεί τιμή για ένα κράτος έτσι που έχει μια κυριαρχία, θα λέγαμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα υποστηρίζεται ότι δεν υπάρχει μία, πώς να το πω, αναστολή της αναθεωρητικής ατζέντας της Τουρκίας η κυβέρνηση,
διαστόματος του Έλληνα Πρωθυπουργού αλλά και του Υπουργού Εξωτερικών έχει πει σε όλους τους τόνους ότι το τελευταίο διάστημα, αν έχει πετύχει κάτι στα πλαίσια και των ήρεμων εθέρων και νερών, είναι ακριβώς ότι η αναθεωρητική ατζέντα της Τουρκίας έχει μπει στο ράφι. Δεν το συμμερίζεστε? Όχι, πού το βλέπετε αυτό? Εδώ πρόσφατα ακούσαμε τον κύριο Φιντάν να λέει για τα προβλήματα της ομογενής, βέβαια τους αποκάλυψε, αλλά για πρώτη φορά μιλάει και για Δωδεκάνησα, στην Πό και στη Ρόδο, που υπάρχουν κάποιοι έτσι μουσουλμάνοι εκεί πέρα. Θα αποκτήσουμε και εκεί μειονότητα, δηλαδή, έτσι πως πάμε σιγά-σιγά. Ο αρχηγός του ΓΕΝ μίλησε για πάλι για αποστρατικοποίηση, μίλησε για αδιευκρίνηστη κυριαρχία πολλών νησιών. Και έχουμε συνεχή. Ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος Ερντογάν μίλησε για τη Θεσσαλονίκη της καρδιάς του. Mm-hmm. Δηλαδή όλα αυτά είναι, δείχνουν το αντίθετο, ότι συνεχίζεται και με πιο μεγάλη ένταση. Και να πω και το άλλο. Αυτό νομίζω έχει ούτε ένα χρόνο, έχει αλλάξει και η στάση στο Κυπριακό. Πλέον μιλάνε για δύο κράτη. Η λύση είναι δύο κράτη, δύο ανεξάρτητα κράτη. Δηλαδή να δεχτούμε και εμείς τα δύο κράτη και να ουσιαστικά να παραδεχτούμε ότι η εισβολή έγινε καθεστώς και το δεχόμαστε από εδώ και πέρα και για χάρη της ειρήνης προχωράμε. Αυτά είναι λίγο, χτυπάνε στον πυρήνα της κυριαρχίας, όπως είπαμε προηγουμένως, και νομίζω πράγματα πρέπει να ξεκαθαριστούν. Να μην πάμε σε χαμηλή έτσι, πολιτική η οποία μας αποκοιμίζει. Αισθάνεστε και πολιτικά ότι η Ελλάδα έχει πάρει αποστάσεις από το Κυπριακό πλέον? Φάνηκε, ναι, υπάρχουν. Αυτό είναι νομίζω μια αίσθηση που δεν ξέρω πώς αποτυπώνεται στη στρατηγική της κυβέρνησης, που μπορεί να είναι μυστική, αλλά μπορώ να πω κάποια παραδείγματα. Είχαμε την πρόταση, αν θυμάστε, του Γενικού Γραμματεία του Διεθνούς Ναυτικού Οργανισμού, του ΙΜΟ, που αντί να προτείνουμε τον Κύπρο, προτείναμε κάποιον Τούρκο. Ευτυχώς βέβαια δεν βγήκε, βγήκε κάποιος από κάποια άλλη λατινική χώρα, νομίζω. Είχαμε το Μάρτιο, θυμάμαι έτσι με μεγάλη έκπληξη, κάποια δημοσιεύματα. Η εφημερίδα Αστεία τα είχε βγάλει, απλώς τα είχε αναδημοσιεύσει από κάποιο βιβλίο που είχε εκδοθεί και είχε συνεντεύξεις του πρώην Προέδρου της Κύπρου, του κ. Αναστασιάδη, που κατηγόρησε τον κύριο Πρωθυπουργό μας ότι δεν θέλει να προχωρήσει ο αγωγός, ότι είναι βαρύδιο η Κύπρος. Και ακούμε και πολλούς πολιτικούς που λένε ότι το Κυπριακό είναι η ταφόπλακα, λέει, των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Είναι δυνατόν? Με το Κυπριακό είμαστε ένα πράγμα, είμαστε ελληνισμός, είμαστε ένα έθνος, δυο κράτη. Δεν μπορούμε να πούμε, βέβαια αυτή η θεωρία εκπορεύεται και από κάποιους άλλους κύκλους, κάποιοι έτσι think tank, που λένε ότι να ξεχάσουμε ό,τι μας πληγώνει, ό,τι έγινε στο παρελθόν, παραδείγματος χάρη την εισβολή και την κατοχή, και να προχωρήσουμε να βρούμε καινούργιους δρόμους στις επικοινωνίες. Μα πού συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει στην κοινωνική ζωή αυτό το πράγμα? Μπορούμε να πάμε σε ένα δικαστήριο και να πούμε ξεχάσετε τι έκανε εγώ στο παρελθόν και συνεχίσουμε από εδώ και πέρα τα καινούργια? Δεν στέκει αυτό το πράγμα. Άρα για εσάς, ανεξάρτητα από το πώς κινείται και πώς πορεύεται στρατηγικά η Τουρκία, το μεγάλο θέμα είναι πώς απαντάει η Ελλάδα, και όταν λέω Ελλάδα εννοώ το πολιτικό της και οικονομικό της σύστημα. Ναι, φυσικά. Να φανεί στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδας ότι πρώτιστα ενδιαφέρεται για τα ζωτικά της και τα εθνικά της συμφέροντα, και μετά ας πούμε να δει τα θέματα οδηγιών από τους συμμάχους ή από κάποιους άλλους φίλους, που φυσικά έχουν λόγους, και μιλάμε εδώ πέρα για την Αμερική, ότι έχει λόγους να μην έχουμε κάποια ένταση, είναι δύσκολο το γεωπολιτικό περιβάλλον, έχουμε την Ουκρανία, έχουμε τη Μέση Ανατολή τώρα. Σίγουρα η Τουρκία ακόμα μέχρι και τώρα με αυτά που έχει κάνει αποτελεί έτσι ένα κράτος πόλητο, θέλω να το έχουν έτσι έστω και ουδέτερο. Ναι, αλλά αυτό γίνεται σε βάρος των δικών μας συμφερόντων. Αυτό νομίζω πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε εμείς. Δεν ξέρω βέβαια τι συζητάνε όταν βρίσκονται μεταξύ τους, αλλά πρέπει να φανεί ότι πρέπει να πάρουμε κι εμείς αυτό που μας αξίζει, αυτό που είναι συμφέρον. Δεν μπορεί να πληρώσουμε εμείς εξευμενισμό της Τουρκίας για να ξαναγυρίσει πίσω πάλι στη δυτική πλευρά και να γίνει πιο έτσι φιλική. Νομίζω η Τουρκία επίτηδες κάνει αυτή τη φασαρία, είναι το γνωστό παζάρι που ξέρουμε έτσι, το ανατολίτικο, έτσι ώστε φωνάζει, σου λέει κάτι θα πάρω, κάτι θα μου δώσω. Δηλαδή πήγε τώρα στη Γερμανία και είπε τόσα πράγματα και δεν βρέθηκε κάποιο στο σπίτι. Τι λες τώρα εδώ πέρα, δεν βλέπεις τι κάνεις στην Κύπρο, στη Συρία, στο Ιράκ? Άρα είναι και θέμα προσλαμβάνουσα των μεγάλων παικτών. Λέει εδώ ο φίλος ο Αργύρης, καλημέρα λέει στον κύριο Ιτζέ. Αυτή η ελληνοτουρκική προσέγγιση με βήμα ταχύ
τον βρίσκει σύμφωνο σε απευθείας συνομιλίες Ελλάδας-Τουρκίας σε πολιτικό επίπεδο ή είναι προϊόν πιέσεων των μεγάλων συμμάχων με κύριο το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών? Δεν με βρίσκει σύμφωνο και μάλλον είναι προϊόν πιέσεων. Μου είχε κάνει εντύπωση ένα άρθρο, νομίζω στην Καθημερινή το είχα διαβάσει, που έλεγε ότι σταματάμε τη στήρα διαπραγμάτευση με τους διπλωμάτες και με τους εμπειρογνώμονες κλπ. Η διαπραγμάτευση θα γίνεται τώρα σε ανώτερο επίπεδο. Θα πάρουν τις αποφάσεις οι υπουργοί ή οι πρωθυπουργοί και μετά οι άλλοι θα τις εκτελέσουν. Αυτό όμως δεν είναι σωστό. Το Υπουργείο Εξωτερικών, να σας πω, εντάξει, μπορούμε να πούμε πολλά για την εξωτερική πολιτική, αλλά ειλικρινά όλες οι θέσεις που έχει το Υπουργείο Εξωτερικών στη σελίδα του συμφωνούμε απόλυτα. Έχει πολύ καλές θέσεις. Έχει, ας πούμε, μια θέση που λέει ότι οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας νοείται μόνο εκεί που υπάρχουν αντικείμενες ακτές. Δηλαδή ανατολικές ακτές νησιών και δυτικές ακτές μικρασιατικής ακτής. Πουθενά αλλού δεν τίθεται θέμα ΟΣ και υφαλοκρηπίδας. Είναι μια πολύ σωστή θέση. Έχει πολύ σωστές θέσεις το Υπουργείο Εξωτερικών, γιατί βασίζεται στην τεχνοκρατική έτσι, δουλειά που κάνουν οι διπλωμάτες με το επιστημονικό τους βάρος που έχουν και τα προχωρούν σωστά. Δεν μπορούν να αναιρέσουν την επιστήμη τους. Τώρα έρχεται από πάνω η πολιτική και λέει: όχι, θα τα αποφασίσουμε εμείς. Μα πώς θα τα αποφασίσεις εσείς? Δεν πρέπει να έχεις τη σίγουρη γνώμη του Υπουργείου που είναι υπεύθυνο? Δηλαδή, αλλάζουμε λίγο τον τρόπο σκέψης μας και αυτό είναι επικίνδυνο και σίγουρα δείχνει πονηρό. Συμφωνώ με τον ακροατή σας. Πριν μερικές μέρες, συνάδελφός σας, αντινάβαρχος, ο κύριος Φενέκος, είπε εδώ ότι έχει σοβαρές επιφυλάξεις ακόμη και για τα περίφημα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αυτά τα οποία διέρευσαν και που έχουν σχέση με το πώς πετάνε τα αεροσκάφη και τι αναγνωρίζουν τελικά ως παράβαση και παραβίαση με μανδύα ότι είναι νατοϊκά, όπως και για τα πλοία. Και ταυτοχρόνως είπε ότι του κάνει εντύπωση η ταύτιση των σημείων έρευνας και διάσωσης μέχρι τον 28ο μεσημβρινό και όχι πέραν αυτού για τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Πώς το ακούτε? Εντάξει, αυτό νομίζω εντάσσεται μέσα στη γαλάζια πατρίδα που θέλω να υλοποιήσει η Τουρκία. Η γαλάζια πατρίδα δεν δέχεται υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ σε όλα τα νησιά, γι' αυτό φτάνει μέχρι τη μέση του Αιγαίου. Φυσικά, έρευνα και διάσωση θεωρεί η Τουρκία ότι έχει δικαίωμα να το κάνει μέχρι τη μέση του Αιγαίου. Υπάρχουν κάποιοι σχετικοί χάρτες που έχει βγάλει η αυτοφυλακή εκεί πέρα της Τουρκίας που το δείχνει επίσημα ότι μέχρι εκεί είμαστε. Υπόψη ότι η οριοθέτηση των περιοχών έρευνας και διάσωσης τόσο για αεροπορικά ατυχήματα όσο και για ναυτικά ρυθμίζεται με διεθνείς κανονισμούς. Σωστά. Είναι ο ΙΚΑΟ και ο ΙΜΟ. Και φυσικά αυτό τον παραβιάζει η Τουρκία. Παραβιάζει και τις ενέργειες πτήσεις. Ψήφισε το πολιτικό μνημόνιο παράνομα και σε κάθε λογική τέλος πάντων. Επομένως, όλο αυτό είναι μια προσπάθεια να επιβληθεί σιγά σιγά αυτό. Και τώρα δεν ξέρω, αυτοί πάνε δεν το καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα, ότι όλα αυτά εντάσσονται σε αυτό το μεγαλύτερο, έτσι, στη μεγαλύτερη στρατηγική της Τουρκίας. Το να μην πετάνε, ας πούμε, αεροσκάφη στο μισό Αιγαίο δεν είναι ουσιαστικά υλοποίηση της γαλάζιας πατρίδας? Δημήτρης, καλημέρα, λέει κύριε Ιτζε. Υπάρχει το τελευταίο διάστημα μια συζήτηση περισσότερο φιλολογική, διότι όλα καλύπτονται τελικώς να φτάνουν στη Βουλή και θέλω, λέει, τη γνώμη σας, από το απόρριτο. Τελικά στα νησιά έχουμε μείωση του στρατιωτικού αποτυπώματος ή όχι? Καταρχάς, το απόρριτο όσον αφορά τα οπλικά συστήματα, να ξέρετε, υπάρχουν συμφωνίες, η λεγόμενη CFE, είναι συνθήκη για την μείωση των εξοπλισμών στην Ευρώπη, που λόγω των ανταλλαγών των επισκέψεων, να είστε σίγουροι ότι η Τουρκία ξέρει σε κάθε μονάδα τι κύριο οπλικά συστήματα υπάρχουν. Όπως ξέρουμε και εμείς, εκτός από μια εξαίρεση που είναι στην νοτιοανατολική Τουρκία. Άρα το να πούμε δηλαδή ότι στη Μυτιλίνη, στη Σάμμο είναι τόσα άρματα κλπ. Το ξέρει η Τουρκία. Αυτό δεν είναι απόρριτο, αν το πω εγώ. Λοιπόν, τώρα το που είναι οργανωμένα κλπ. Πάλι το ξέρει, γιατί υπάρχουν κάποια σημεία κατά κάποιο τρόπο που μπορεί να γίνει επιθεώρηση. Αλλά σίγουρα ξέρουμε αυτά που ακούμε από τους συμμάχους μας. Ακούσαμε για πρώτη φορά και μας έκανε έκπληξη από τον καγκελάριο Σόλτς ότι έχουμε δώσει BNP 1 και θα πάρουμε τα Marder, τα οποία τελικά πάλι μάθαμε ότι δεν θα πάνε στα νησιά, θα πάνε στον Εύρο. Εγώ δεν έχω καμία πληροφόρηση από πρώην συναδέλφους, αυτά που ακούμε απ' έξω. Λοιπόν, όταν υπάρχει αποδυνάμωση, δεν το λέω αποστατικοποίηση, υπάρχει αποδυνάμωση των νησιών και δεν υπάρχει αντικατάσταση, αυτό είναι ένα ζήτημα. Γιατί τώρα
θα πρέπει να είμαστε στη διαδικασία της ενίσχυσης των νησιών μας. Έχουμε προηγούμενα, έχουμε την Κύπρο, ας πούμε, που αν μη τι άλλο πρέπει να το έχουμε μπροστά μας και να το βλέπουμε. Ένα άλλο ήταν τα πυρομαχικά. Δώσαμε πάρα πολλά πυρομαχικά στην Ουκρανία. Δεν ξέρω τι είδος πυρομαχικά, αλλά σε μια τέτοια εποχή που όταν δεν έχουμε και τη δυνατότητα να αναπληρώσουμε τα πυρομαχικά μας, νομίζω δεν είναι σόφρον να δίνουμε πυρομαχικά δίθεν για να είμαστε εντάξει σαν συμμαχία. Οι δικές μας ανάγκες πώς θα ικανοποιηθούν? Ο πόλεμος δεν θα κρατήσει για 10-15 μέρες. Εδώ στην Ουκρανία είναι σχεδόν 2 χρόνια θα πάει τώρα. Έχει περάσει τον 1,5 χρόνο. Επομένως, υπάρχουν κάποιες ενέργειες που δεν τις καταλαβαίνουμε, δείχνουν ότι κάτι δεν γίνεται σωστά ή και τα αντιεροπορικά ακόμα. Έχουμε αντιεροπορικά ρωσικής προελεύσεως. Ξέρουμε το εμπάργκο που έχει επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα τα προϊόντα, αγροτικά, τα πάντα έχουν μέσα στις κυρώσεις. Πώς θα μας δώσουν οι Ρώσοι ανταλλακτικά? Και να θυμίσω ότι τα αντιεροπορικά έχουν μέσα ηλεκτρονικά, έχουν πυρομαχικά, θέλουν κάποια χρόνια να γίνεται μια ανανέωση. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Θέλουμε την τεχνογνωσία των Ρώσων. Επομένως, αν αυτό το πράγμα συνεχιστεί, τα αντιεροπορικά μας, αυτό δεν είναι ούτε απόρριτο ούτε τίποτα. Είναι μια λογική. Άμα φοβόμαστε να το πούμε αυτό το πράγμα τότε δεν είμαστε πατριώτες. Λοιπόν, τα αντιεροπορικά μας θα γίνουν κουφάρια, τουλάχιστον αυτά που έχουμε. Αν μας πει κάποιος άλλος, εντάξει, θα δώσουμε τα ρώσικα για δικιά μας πολιτική στρατηγική, αλλά θα πάρουμε αύριο, ξέρω εγώ, Ισραηλινά, Αμερικάνικα, Φιλανδικά, δεν ξέρω τι κυκλοφορεί, που είναι καλύτερα, θα πούμε μπράβο, καλά κάνατε. Όπως καλά κάνατε που πήρατε τα Ραφάλ, τις Μπελαρά, τις φρεγάτες κλπ. Αλλά ιδίως στα νησιά έχουμε κάποιες ενδείξεις οι οποίες είναι πολύ αιτιάσιμες. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, τομέαρχης άμυνας είστε για την νίκη, ο κοινοβουλευτικός έλεγχος σας βάζει σε υποψίες για το τι συμβαίνει στα νησιά? Εντάξει, έχουν ρωτηθεί κάποια πράγματα, αλλά η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση δεν δίνει τις πληροφορίες, λέει το απόρριτο, λέει αν θέλετε κάποια ενημέρωση κατηδίαν, δεν έχει γίνει κατηδίαν, ενώ έχουμε ζητήσει κάποια συνάντηση. Λοιπόν, ξέρετε, το απόρριτο είναι μια διαδικασία εν μέρη, επειδή προέρχονται το στρατό. Ναι. Όποιος βάζει σε ένα έγγραφο, εγώ όταν φτιάχνω ένα έγγραφο και βάλω το απόρριτο, μόνο εγώ μπορώ να το αλλάξω. Γιατί εγώ ξέρω ότι εκεί μέσα είναι κάτι απόρριτο. Επομένως, ο καθένας κρύβεται πίσω από αυτό, το βαφτίζει απόρριτο και τελειώνει. Δεν το πειράζει κανείς. Αυτό όμως έχει κάποια όρια. Μισό λεπτό. Αυτό ναι, που λέτε είναι σωστό. Ωστόσο, δεν θα μπορούσε, όχι η δημόσια θέα, και κλεισμένων των θυρών στα κόμματα, στη Βουλή, να υπάρξει μία ενημέρωση επίσημη από την οποία να καθησυχαστούν και τα όποια ερωτηματικά προκύπτουν? Είναι τόσο όχι, δύσκολο? Δεν υπάρχει. Εγώ σας λέω τουλάχιστον από τον Ιούνιο και μετά δεν υπάρχει τέτοια ενημέρωση στο τι γίνεται στα νησιά. Έχουμε ζητήσει μια επίσκεψη στο ΓΕΣΑ και ίσως στον Υπουργό. Ως τώρα μας έχει απαντήσει θα ενημερωθούμε. Δεν είναι κάτι δηλαδή που το έχει. Δεν έχει πραγματοποιηθεί αυτή η ενημέρωση. Μάλιστα. Ο φίλος ο Νίκος λέει: καλημέρα κύριε Ιτζέ. Η διαπίστωση όπως και η ερώτηση προκύπτει είναι απλή. Η Τουρκία έχει τους σχεδιασμούς της εναντίον της χώρας μας και το προβάλλει με κάθε ευκαιρία. Εμείς γιατί κάνουμε τα πάντα για να τη διευκολύνουμε? Αυτό πώς το ονομάζετε, λέει, εσείς και το κόμμα που εκπροσωπείτε? Γιατί εγώ ως απλός πολίτης το ονομάζω προδοσία. Εμείς σαν κόμμα είμαστε από τα λίγα κόμματα που είπαμε ότι ήταν προδοσία και η πρέσπες. Και έχουμε πει κατ' επανάληψη και είχε εκφραστεί επίσημα και από την ιστοσελίδα κλπ. Ότι φοβούμαστε ότι πιθανόν να γίνουν ξανά πρέσπες στο Αιγαίο, έτσι. Αυτό θα το δούμε πολύ έτσι καθαρά ίσως στις 7 Δεκεμβρίου. Αν θα βγουν κάποιες αποφάσεις, θα το κρίνουμε. Δεν το προκαταλαμβάνουμε, αλλά φοβούμαστε επειδή υπήρχε τώρα πρόσφατα αυτό το περιστατικό με τα Σκόπια, ότι πιθανόν να ξαναγίνει. Γιατί και εκεί ενάντια σε όλη τη βούληση του λαού. Θυμηθείτε πόσα εκατομμύρια κατεβήκανε κάτω στους δρόμους, τέλος πάντων, τι αντίδραση υπήρχε. Και όμως επειδή υπήρχε μια έτσι παρότρινση απ' έξω να συμφωνήσουμε, κάνανε αυτή την απαράδεκτη συμφωνία από κάθε πλευρά και τώρα τη βρίσκουμε μπροστά μας και τη βρίσκουμε στο ιδιανικές, ας πούμε, και θα λέμε γιατί το ψηφίσαμε και γιατί το κάναμε. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει και με την Τουρκία. Είναι πολύ πιθανόν. Οι ίδιοι πρωταγωνιστές είναι πάνω. Άλλος φίλος, ο Βασίλης, λέει: κύριε Ιτζέ, επειδή προέρχεστε από το στράτευμα και επειδή αντιλαμβανόμαστε μέχρι πού μπορείτε να πείτε μερικά πράγματα, ωστόσο σας προβληματίζει η εικόνα στο στράτευμα τον τελευταίο χρόνο, είτε με την τραγική κατάληξη στη Λιβύη, είτε με τις εκρήξεις πυρομαχικών στη βάση της Αγχιάλου, είτε με τα αμφίβια ελικόπτερα όπως κατέντησαν στο Στεφανοδίκη και όνου και έστει ο αριθμός προβλημάτων συν τα ζητήματα με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία?
Πολύ με προβληματίζει. Πολύ με προβληματίζει. Και προσπαθώ να βγάλω λίγο το στρατιωτικό, έτσι, τα στρατιωτικά γυαλιά και να το δω σαν πολίτης. Άκουγα προχθές μια συνέντευξη του Πρόεδρου των εργαζομένων στα ΕΑΣ εκεί πέρα και έλεγε, είπατε, για αμυντική βιομηχανία, για τα προβλήματα που έχουμε. Είναι σαν να θέλουν να σταματήσουν. Δεν πρέπει να φοβόμαστε, να το πούμε. Αυτό συμβαίνει. Δεν θέλουν να παράγουμε ούτε σφαίρες. Υπάρχει μια απαξίωση της αμυντικής βιομηχανίας, έτσι ώστε να μην έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Εντάξει, τώρα τα περιστατικά όλα αυτά είναι πάρα πολύ πρωτοφανή, δεν έχουν ξαναγίνει αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, να σας πω ότι επειδή κάποια στιγμή είχα υπηρετήσει σε μια θέση που ασχολούνταν με τις κυβερνητικές αποστολές ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, και είχα κάποια στοιχεία. Σε όλη την ιστορία τη συμμετοχή μα σε ειρηνευτικές αποστολές στο εξωτερικό κλπ., είχαμε ένα νεκρό στη Σομαλία το 1996 και αυτό ήταν από στραγγισμό, από λάθος δηλαδή. Δεν είχαμε ποτέ ατυχήματα. Ποτέ απώλειες δηλαδή σε ανθρώπους. Ακόμα και στο Αφγανιστάν που ήταν πολύ δύσκολο το περιβάλλον και υπήρχε εκεί πέρα ειρηνευτική αποστολή, δεν είχαμε ούτε σχεδόν τραυματισμό. Λοιπόν, και τώρα είχαμε έτσι μια επιχείρηση η οποία, διαβάζοντας τις διαρροές που γίνονται σε εφημερίδες, έτσι δεν ξέρουμε, έχουμε πληροφόρηση από μέσα, ότι έγινε λίγο πρόχειρα, ίσως έγινε για επικοινωνιακούς λόγους και αυτό μας θλίβει, όντως μας θλίβει. Δεν είναι αυτό που θα θέλαμε από το στράτο. Τελευταίο ερώτημα είναι του φίλου του Βασίλη. Ποιες, κατά τη γνώμη, λέει, του κυρίου Ιτζέ, πρέπει να είναι σήμερα οι κόκκινες γραμμές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής σε σχέση με την Τουρκία και τον διάλογο? Οι κόκκινες γραμμές. Να ακολουθήσουμε αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός. Έχουμε μία διαφορά που είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Της ΑΟΣ, ουσιαστικά, γιατί να διευκρινίσω κάτι, η ΑΟΣ υπερκαλεί την υφαλοκρηπίδα. Η υφαλοκρηπίδα, όπως ξέρετε, είναι ο βυθός και το υπέδαφος του βυθού. Μια χαρά το λέτε. Η ΑΟΣ με τις προσθήκες της έχει καλύψει τα πάντα. Έχετε δίκιο. Ναι, και χαίρομαι που το λέτε. Τα πάντα λένε μόνο ΑΟΣ. Λοιπόν, ωραία. Πρέπει να λύσουμε αυτό το θέμα. Θέλει η Τουρκία να τα βρούμε. Η σύμβαση του δικαίου της θάλασσας το 82 λέει ότι δύο χώρες οριοθετούν την ΑΟΣ με διμερείς διαπραγματεύσεις. Ωραία. Τις δεχόμαστε διμερείς διαπραγματεύσεις για αυτό το θέμα. Αν δεν τα βρουν, πάνε σε ένα δικαστήριο που μέχρι τώρα εμείς αυτό που έχουμε δηλώσει είναι η Χάγη. Η Χάγη έχει πολλές προβληματικές, τέλος πάντων, εκεί πέρα. Αν πάμε στη Χάγη, όπως πάλι είπε ο Πρωθυπουργός, έτσι, δεν συμφωνούμε απόλυτα με αυτή τη λύση, αλλά αν πάμε στη Χάγη, πρέπει να πάμε με ένα συνυποσχετικό, γιατί η Τουρκία δεν έχει αναγνωρίσει τη Χάγη, δεν δέχεται την αρμοδιότητα της Χάγης, να πάμε σε ένα συνυποσχετικό που θα υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να είναι ξεκάθαρες. Η μία είναι ότι η εκδίκαση υπόθεση θα γίνει με βάση το δίκαιο της θάλασσας το 82, το οποίο φυσικά μας συμφέρει εμάς, ότι δεν θα συζητηθούν θέματα υφαλοκρηπίδας και εύρους χωρικών υδάτων και εύρους χωρικών υδάτων, και ότι η Τουρκία σέβεται την κυριαρχία των ελληνικών νησιών και δεν θα τεθεί θέμα κυριαρχίας. Γιατί ξέρετε, αν πάμε σε ένα δικαστήριο για να λύσουμε το θέμα της ΑΟΣ και πει η Τουρκία, η Ζουράφα δεν είναι ελληνική, γιατί δεν αναφέρεται στην τάδε σύμβαση. Ναι, αλλά δεν τα έχει εξαιρέσει επί Υπουργείας Εξωτερικών Ευάγγελου Βενιζέλου, τελευταία του πράξεως Υπουργός Εξωτερικών. Πολύ σωστό. Με πολύ κατάθεση, καλύτερο. Επίσημη κατάθεση εγγράφων ότι αυτά 15. Τα ζητήματα, μάλιστα, δεν συζητιούνται. Αυτό όμως, όπως έχει πει, ας πούμε, ο κύριος Συρίγος που τον έχω ακούσει, αναιρείται εύκολα αν το αλλάξουμε. Δηλαδή, αυτό το έχουμε καταθέσει και αν πούμε ότι ξέρεις, δεν ισχύει αυτό. Αν δηλαδή αποφασίσει η κυβέρνηση να πάμε με κάποιους άλλους όρους και για αυτούς που σας είπα, ή αυτούς που έλεγε το 15 η εξαίρεση, αυτό μπορεί να αποφασιστεί. Αυτό δεν πρέπει να γίνει. Αυτή είναι η κόκκινη γραμμή. Ακόμα και η Χάγη μπορεί να είναι αποδεκτή, αν πάμε με τις προϋποθέσεις. Σας θυμίζω ότι τον 76 που είχαμε ανάλογη κρίση, είχε αρχίσει να γίνεται ένα συνυποσχετικό με την Τουρκία για να πάμε να λύσουμε το θέμα της υφαλοκρηπίδας το 76, και τελικά υπαναχώρησε. Δεν ξέρω, έκανε βέβαια, πίσω και πήγαμε μονομερός. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Ναι, και τελικά δεν προχώρησε. Που σημαίνει ούτε πάλι νομίζω θα δεχτεί η Τουρκία να πάμε στη Χάγη, αν βάλουμε αυτές τις προϋποθέσεις. Άρα για μας, σε πρώτη φάση, αυτές είναι οι κόκκινες γραμμές, όπως τις έχουν εκφράσει άλλα κόμματα, παλιότερα οι άλλοι πολιτικοί, οι οποίοι σε κάποιες φάσεις τα κάναν σωστά. Ας στηρίξουμε αυτά. Δεν θα πούμε, δεν θα φέρουμε. Υπάρχουν και κάποιες άλλες προτάσεις της Νίκης όσον αφορά την εκμετάλλευση του ευρωπαϊκού δικαίου. Εμείς δεν χρησιμοποιούμε καθόλου την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν υποστηρικτή σε αυτό το θέμα. Και η Κύπρος. Πρόσφατα είπε η Τουρκία, μάλιστα, ότι δεν θέλουμε κανέναν, λέει, έτσι, από πάνω από τις διαπραγματεύσεις. Θέλουμε να τα βρούμε μόνο με τους Έλληνες. Δεν θέλει την Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη θα θέσει τους κανόνες της. Θα πει, εδώ το δίκαιο λέει έτσι. Εσύ πώς το ανέρεις? Με ποιο λόγο?
Επομένως, υπάρχουν τρόποι, αλλά για να μην πούμε κάτι καινούριο, τουλάχιστον να ισχύουν αυτές οι προϋποθέσεις. Δίκαιο της θάλασσας, όχι, δεν συζητάμε χωρικά έδατα, δεν συζητάμε κυριαρχία, δεν συζητάμε και άμυνα στα νησιά. Αυτά είναι οι απαράβατοι όροι που πρέπει να θέσουμε για να πάμε στη Χάγη. Και ένα τελευταίο ερώτημα έρχεται από το φίλο τον Κώστα. Τώρα λέει που είναι των ημερών οι σωστές και οι λάθος πλευρές ιστορίας και με αφορμή την κρίση στο Μεσανατολικό και το ρόλο της Τουρκίας, αλλά και την αναγκαιότητα των θαλάσσιων οδών στην Ανατολική Μεσόγειο. Κύριε Ιτζέ, πώς θα ακούγατε μία πρόταση για άμεση οριοθέτηση ΑΟΣ με την Κυπριακή Δημοκρατία της Ελλάδας? Αυτό μας το προτείνανε παλιότερα οι Κύπροι, δεν το δεχτήκαμε. Σίγουρα θα υπήρχαν πολιτικές πιέσεις. Είναι κάτι το οποίο έχουμε δικαίωμα να το κάνουμε. Το προβλέπει το δίκαιο της θάλασσας. Δεν κάναμε κάτι που είναι παράνομο. Συζητάμε μόνο όπως κάναμε. Αυτό σας θυμίζω ότι το κάναμε και με την Ιταλία και με τα. Μάλιστα. Με την καλά, Αίγυπτο. Ότι δεν είναι παράνομο είναι σαφές. Αλλά το ερώτημα είναι το κάνεις για να το κάνεις ή το κάνεις και μπορείς να το υποστηρίξεις? Αυτό είναι το κρίσιμο. Να πεις ότι το έκανες, αλλά μετά δεν το υποστηρίζεις, μια τρύπα στο νερό έκανες. Γιατί να σας θυμίσω. Όχι πολιτικά. Νοείται και πολιτικά και στρατιωτικά. Να σας θυμίσω το ενιαίο αμυντικό δόγμα επί αρχηγίας ΓΕΘΑ Παραγιουδάκη, το οποίο είχε εγκαταληφθεί πλήρως. Αυτό είναι μια από τις βασικές θέσεις που τώρα σπώνω και εμείς ανήκει θέτουμε, ότι πρέπει να αναμοχλευτεί ξανά το ενιαίο αμυντικό δόγμα, να αυξήσουμε τη συνεργασία μας με την Κύπρο. Με την Κύπρο είμαστε δύο κράτη, ένα έθνος, και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε πλήρως αυτό και να συμπορευόμαστε σε πολλά πράγματα, γιατί έτσι αποκτούμε και μεγαλύτερη ισχύ. Θα συμφωνήσω σε αυτή τη συμφωνία, σε αυτή την συμφωνία της οριοθέτησης, και από εκεί και πέρα, αν κάποιος μας πει και τελικά θα πάμε σε πόλεμο, εκεί νομίζω κανένας πολιτικός δεν θα πει δεν κάνω κάτι επειδή φοβάμαι μήπως η Τουρκία μου επιτεθεί. Αυτός δεν είναι λόγος. Δηλαδή και το 40 ή όποτε άλλο το δεχτήκαμε πόλεμο, τι έπρεπε να πούμε? Για χάρη της ειρήνης να δεχτούμε μια υποχώρηση? Ξέρετε, υπάρχει καλή και κακή ειρήνη. Εμείς δεν θέλουμε μια κακή ειρήνη που να είμαστε έτσι υπό την απειλή της τουρκικής εισβολής και επίθεσης. Γιάννη Ιτζέ, θέλω να τον ευχαριστήσω για τη σημερινή μας συνομιλία. Τα ξαναπούμε μαζί του. Καλή σας ημέρα, κύριε Ιτζέ. Να είστε καλά.